Μόνο βιβλία θα μπορούν να πωλούν τα βιβλιοπωλεία, ενώ για τα υπόλοιπα είδη που υπάρχουν μέσα στο κατάστημα θα ακολουθεί τη διαδικασία του Click Away. Συνεπώς και σύμφωνα με όσα δήλωσε και ο πρόεδρος των βιβλιοπωλών, Κώστας Κονής, αν κάποιος καταναλωτής πάει σε ένα βιβλιοπωλείο, μπορεί να αγοράσει βιβλία, αλλά αν θέλει να πάρει και ένα στυλό, θα πρέπει να βγει από το κατάστημα, να το πληρώσει ηλεκτρονικά, να στείλει το αντίστοιχο SMS και να ξαναπάει έξω από το κατάστημα να το παραλάβει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα παιχνίδια που πωλούν πολλά βιβλιοπωλεία. Αυτή η διαδικασία προκάλεσε ένα λαλούμ σε όλη τη συγκεκριμένη αγορά και χρειάστηκε να σταλεί ερώτημα στον Υπουργό, ο οποίος και απάντησε, δίνοντας συγκεκριμένες εξηγήσεις. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, από τις 14 Δεκεμβρίου σήκωσαν ρολά τα αμιγώς βιβλιοπωλεία, τα οποία είναι 1784 σε όλη την επικράτεια. Ο καταναλωτής που θα εισέρχεται σε κατάστημα όταν υπάρχουν παραπάνω άτομα θα πληρώνει πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ ίδιο θα είναι το πρόστιμο και για όσους δεν φέρουν μαζί τους το χαρτί με την απόδειξη παραγγελίας του προϊόντος. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λειτουργούν με κόσμο μέχρι 4 άτομα μόνο τα αμιγώς βιβλιοπωλεία. Μόνο τα βιβλιοπωλεία που πουλάνε βιβλία και όχι χαρτικά. Εμείς τα βιβλιοχαρτοπωλεία που είναι τα περισσότερα σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στην επαρχία, ελάχιστα είναι αμιγώς βιβλιοπωλεία στην επαρχία, δουλεύουμε με Click Away. Click Away σημαίνει ότι ο απλούστερος τρόπος είναι κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο, να δώσει την παραγγελία του, να του δώσουμε ένα ραντεβού και να έρθει να τα πάρει στην πόρτα τη συγκεκριμένη ώρα. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη η δουλειά μας. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι πάει να πει. Καλύτερα να το βάλει καλά στο μυαλό του, να αποφεύγονται και συνωστισμοί, να αποφεύγονται και πρόστιμα. Πάντως, για εσάς είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρώτη μέρα και υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Ο κόσμος ο περισσότερος δεν το γνωρίζει, δεν το ξέρει. Ναι, έρχονται πάρα πολλοί στην πόρτα μας και ζητάνε χωρίς ραντεβού, χωρίς παραγγελία, να τους εξυπηρετήσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος Ταλαμάγκας ερωτηθείς υποστήριξε ότι όλη η διαδικασία είναι δύσκολη, ενώ πολλοί καταναλωτές δεν τη γνωρίζουν και θα χρειαστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα αφενός για να την κατανοήσουν και έπειτα για να τις κάνουν χρήση. Λόγω της καραντίνας υπάρχουν ελλείψεις πολλές στα νοικοκυριά και έρχεται πολλής κόσμος για να ψωνίσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τους περιορισμούς που υπάρχουν, 4 άτομα ανά 100 τετραγωνικά κλπ. Ας ελπίσουμε ότι θα το ξεπεράσουμε γρήγορα, γιατί δεν θα εξυπηρεθεί έτσι ο κόσμος. Είναι πολύ πιο δύσκολο και το Click Away στα δικά μας καταστήματα που είναι μικρές αξίες πράγματα είναι πολύ δύσκολο και δύσκολο. Να ρωτήσω, κύριε Ταλαμάγκα, τι διαπιστώνετε ότι λείπει περισσότερο στον κόσμο, πέρα από την προσωπική επαφή που φαίνεται ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη γι' αυτό. Τι λείπει, τι είναι αυτό που τους λείπει και έρχονται στο βιβλιοπωλείο, τα βιβλία, η γραφική ύλη. Τι είναι αυτό, κοιτάξτε, τι διαπιστώνετε ότι λείπει. Κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες, τις οποίες τις πήγαινε πίσω λόγω του κορονοϊού και επειδή δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί άμεσα και εύκολα. Προφανώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουν ένα άγχος ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν δώρα για τις γιορτές και γι' αυτό θέλουν να έρθουν. Παίρνουν τα βιβλία αυτά που θέλουν και διαλέγουν και αν μας πούνε και ότι θέλουμε και αυτά τα πράγματα, τα κάνουμε με μια μέθοδο Click Away, ότως ώστε να τους τα πάμε εμείς ή να έρθουν να τα πάρουν με συγκεκριμένο ραντεβού ή αν τους ενδιαφέρει να τα στείλουμε και με κάποια courier. Εκεί έχει μια διαδικασία βέβαια και αυτό είναι το δύσκολο στις μικρές αξίες που έχουμε εμείς. Θα πρέπει να καταθούν τα χρήματα στην τράπεζα και είναι δύσκολα αυτά για να τα κάνει κάποιος για μικρά πράγματα. Να ρωτήσω ποιο είναι έτσι το συνέστημα το οποίο αποτυπώνεται, γιατί η αγορά πραγματικά έχει γονατίσει και με το Click Away θα δουλέψουν πολύ λίγες έως ελάχιστες επιχειρήσεις, ειδικά στην περιοχή μας. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το Click Away, δεν είναι και οι τζίροι που πρόκειται να γίνουν, δεν είναι οι τζίροι οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν βιώσιμα τα καταστήματα.